Έστησαν καρέκλες, ωστόσο, για τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, δεν τις χρησιμοποίησαν. Τις άφησαν κενές για να στείλουν το μήνυμα ότι την ώρα που οι πολίτες στενάζουν και καλούνται δύσκολα να επιβιώσουν, η καρέκλα για την οποία αγωνίζονται κάποιοι, ακόμη και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο αγωνίστηκαν, για τους ίδιους δεν είναι ζητούμενο. Ο λόγος για τα 51 στελέχη του κόμματος που αποχώρησαν μέσα σε κλίμα πίκρας και απογοήτευσης, όπως είπαν. Για μένα τελειώνει εδώ ένα ταξίδι που ξεκίνησε από τα νιάτα μου και έφτασε μέχρι εδώ. Είχε πολύ όμορφες και πολύ ζόρικες στιγμές, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Όμως ήταν ωραίο ταξίδι. Φεύγω με πολύ πίκρα και πολύ θυμό. Τα 51 στελέχη με μια ανακοίνωση εξήγησαν ότι η αποχώρησή τους ήταν μονόδρομος, καθώς τα τεκτενόμενα στο κόμμα δεν συνάδουν πλέον με τις αξίες της αριστεράς και όσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούσαν για δεκαετίες. Η στιγμή όντως είναι για μας παράξενη, όμως συνεχίζουμε. Το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε από εδώ και μπρος, ότι είμαστε όρθιοι, ενεργοί πολίτες και συνεχίζουμε για την αναζήτηση του νέου που γεννιέται. Θα δώσουμε τόπο στα νιάτα, διότι δεν μπορεί να μείνει ένα τεράστιο κενό στην προοδευτική παράταξη που αυτή τη στιγμή είναι σε μία ανασύνθεση και υπάρχει ευτυχώς μία διάβλος επικοινωνίας με όλο τον κόσμο και θεωρώ και είμαι και αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σε κάτι πάρα πολύ δυνατό και θα υπηρετήσουμε την ελληνική κοινωνία. Το κλίμα στη συνέντευξη τύπου ήταν έντονα συγκινησιακά φορτισμένο, με τα στελέχη να αδυνατούν μέχρι και σήμερα να πιστέψουν πως άλλοτε σύντροφοί τους μέσα από τέτοιες αντιδημοκρατικές διαδικασίες ύψωσαν τείχος σε συντρόφους τους, μιλώντας για λίγους και εκλεκτούς. Δεν αλλάζουν ορισμένοι άνθρωποι. Εγώ, ας πούμε, δεν πρόκειται να αλλάξω, είμαι 62 χρονών. Για τα ιδανικά εκείνα τα οποία στρατεύτηκα πιτσιρίκι 17 χρονών, για τα ίδια θα παλεύω και αύριο. Θέλω να είμαι μαζί με την νεολαία, μαζί με τους προοδευτικούς ανθρώπους, μαζί με αυτούς που θα σκύψουν στα προβλήματα της ακρίβειας, της ανεργίας, του συστήματος υγείας που δεν έχουμε, της παιδείας που τη διαλύουν. Με αυτούς θέλουν να είμαι. Όσοι από εσάς θέλετε να είσαστε μαζί, θα βρεθούμε στους ίδιους αγώνες. Οι αποχωρήσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου, δήλωσαν ενεργοί πολίτες, διευκρινίζοντας ότι ζητούμενο δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέρα από την ανάγκη της κοινωνίας για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Παραμένουμε όλοι μας ενεργοί πολίτες, παραμένουμε όλοι στις επάρξεις για τις κοινωνικές διεκδικήσεις, για μια καλύτερη κοινωνία με περισσότερη δημοκρατία, σε προοδευτική κατεύθυνση και είμαστε όλοι εδώ για να φωνάξουμε ότι λύσεις χωρίς τη δημοκρατία δεν μπορούν να υπάρξουν με κανέναν τρόπο.